Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Θυμάστε ότι αν έχετε παρακολουθήσει το βίντεο που άνοιγα τα δώρα από την τελευταία μου εξόρμηση στην Αθήνα, είχα βρει ένα φάκελο από μια φίλη, στο οποίο μου έγραφε ευχές και είχε ένα θέμα για συζήτηση ως εστερόγραφο. Πώς διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας, θλίψη, θυμό, ενοχές, απογοήτευση ή άλλα πολλά αρνητικά συναισθήματα όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την πατρική μας συνήθως περιουσία, δηλαδή βλέπουμε τα σπίτια μας να καταραίουν και δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τα συντηρήσουμε. Ε, μου έκανε έτσι κλικ το ερώτημα, ε, με κέντρισε ως ένα ερώτημα το οποίο θεωρώ ότι αφορά πολλούς από εμάς, λόγω των τρεχουσών οικονομικών συνθήκων, λόγω του γεγονότος ότι έχουμε φτωχοποιηθεί ως έθνος, έχουμε φτωχοποιηθεί ε, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ε, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, περισσότερο στην Ελλάδα από ότι στην Κύπρο, αλλά και στην Κύπρο υπάρχει ζήτημα οικονομικής κρίσεως. Οι οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν ρίξει πολλούς ανθρώπους σε πολύ χαμηλότερη οικονομική κατάσταση από ότι ήταν οι γονείς τους και από ότι ήταν προηγουμένως. είναι αλήθεια ότι το οικονομικό ζήτημα, το θέμα της οικονομικής επιβίωσης ή της οικονομικής ευημερίας, είναι ένα ζήτημα το οποίο παρόλο που μπορεί να φαντάζει ηλιστικό, είναι βαθιά ψυχολογικό. Θέλω να θυμηθούμε ότι έχουμε πει αρκετές φορές ότι είναι τρεις οι βασικές πηγές δύναμης στον άνθρωπο. Το χρήμα, η εξουσία και το σεξ. Και το έχουμε εξηγήσει αυτό μιλώντας για το πώς α, μπόρεσε να μετατραπεί... μια α, κοινωνία μητριαρχική σε πατριαρχική. Ότι έπρεπε να αφαιρεθούν από τη γυναίκα αυτές οι τρεις εξουσίες, να μην έχει γυναίκα... Πρόσβαση στην εξουσία, στην ηγεσία δηλαδή, να μην έχει πρόσβαση στα χρήματα και να μην έχει πρόσβαση στη σεξουαλική ελευθερία. Τα χρήματα παίζουν βασικό ρόλο και η οικονομική κατάσταση παίζουν βασικό ρόλο στο πώς νιώθουμε ψυχολογικά. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Είτε είμαστε πνευματικοί άνθρωποι είτε δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Είναι μια πραγματικότητα ότι χρειάζεσαι να έχεις οικονομική επάρκεια για να μπορείς να καλύψεις τις βασικές ανάγκες, τη βάση της πυραμίδας αναγκών του Μάσλου. Ο Μάσλου ήταν ένας ψυχολόγος ο οποίος πολύ νωρίς είχε σχηματίσει την πυραμίδα αναγκών που έλεγε ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να έχει πνευματική πραγμάτωση και συναισθηματική ανάπτυξη και κοινωνικές σχέσεις πρέπει να είναι καλυμμένες οι βασικές του ανάγκες οι οποίες βασικές ανάγκες είναι οι υλικές ανάγκες, στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδηση, αξιοπρεπής διαβίωση. Και όταν ζεις σε μια χώρα που οι άνθρωποι φτωχοποιούνται και φτωχοποιείσαι κι εσύ επειδή ακριβώς ζεις σε αυτή τη χώρα που αυτό είναι εξαιρετικά άδικο θα έλεγα, εξαιρετικά δύσκολο να τα έχεις κάνει όλα σωστά ή να έχεις παίξει με τους κανόνες του βιβλίου αλλά στο ενδιάμεσο να έχει αλλάξει το παιχνίδι, να είναι άλλο παιχνίδι, να είναι άλλοι κανόνες και εσύ να βρεθείς όχι γιατί δεν έχεις προσπαθήσει, όχι γιατί δεν είσαι φιλότιμος, για, για, όχι γιατί δεν ήσουν εργατικός άνθρωπος, να έχεις βρεθεί φτωχοποιημένος ακριβώς επειδή ζεις σε μια χώρα της οποίας η οικονομία πάει κατά διαόλου. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Είναι ένα τραύμα, ένα ψυχικό τραύμα η οικονομική κρίση. Επιφέρει ένα βαθύτατο ψυχικό τραύμα. Γι' αυτό επέλεξα να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα και ελπίζω μέσα από τις απαντήσεις που θα δώσω στη φίλη στην οποία ζήτησα να μου στείλει περισσότερες πληροφορίες για να καταλάβω ακριβώς τι την απασχολεί και από ποιο χώρο μου έγραψε αυτό το σύντομο αλλά έτσι βαθύ ερώτημα για βίντεο να, και η ίδια να πάρει απαντήσεις αλλά και ε, ίσως να είναι χρήσιμο και σε άλλους. Λοιπόν, λέει η κυρία αυτή η οποία είναι 60+, plus, είναι 60 και κάτι. Λόγω της δουλειά μου ασχολούμαι με νομικά θέματα, είμαι ευαίσθητη, είμαι πιο ευαίσθητη όσον αφορά στο να μην αφήνουμε εκκρεμότητες. Θεωρώ ότι όχι μόνο όσοι άνθρωποι ασχολούνται με νομικά θέματα ή με οικονομικά θέματα είναι πιο ευαίσθητοι ώστε να μην αφήνουν εκκρεμότητε, αλλά ε, ο κάθε υπεύθυνο άνθρωπο, ο κάθε ψυχοσυναισθηματικά όριμο άνθρωπο, δεν νιώθει όμορφα, δεν νιώθει ωραία, δεν νιώθει άνετα, να αφήνει εκκρεμότητε. Θέλει να κάνει τη δουλειά του. Θέλει να μην αφήσει την επόμενη γενιά εκκρεμότητε. Όμω, η ζωή του καθενό εξελίσσεται διαφορετικά, και ίσω να μην μπορεί να τα σωστά. Εδώ και 30 πλέον χρόνια, ο πατέρα μου μου χάρισε ένα πατρικό σπίτι στο χωριό, μισή ώρα μακριά από το σπίτι μα. Όσο τα παιδιά μα ήταν μικρά, πήγαινα με του γονεί μου τα καλοκαίρια... Στη συνέχεια άλλαξαν οι συνθήκε και σιγά σιγά πηγαίναμε όλο και λιγότερο, με συνέπεια να μην συντηρείται αυτό το σπίτι και συγχρόνω υπάρχουν και κακόβουλοι γείτονε που δεν σέβονται την καλή γειτονία. Όντω, αν έχει ένα σπίτι σε ένα μέρο που δεν το επισκέπτεσαι συχνά, είναι πολύ πιθανό να υποστεί ζημιέ εκείνο το σπίτι από κακόβουλου περίοικου. Όσες φορές έρχονταν χρήματα στα χέρια μας, όλο και κάτι άλλο προέκυπτε με αποτέλεσμα να έχουμε παρετηθεί και να μην το επισκεπτόμαστε με τον άνδρα μου, γιατί λυπούμαστε που δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε. Στην Ελλάδα του σήμερα είναι εξαιρετικά ακριβό και ίσως απρόσιτο για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να συντηρήσουν ένα σπίτι, πόσο μάλλον ένα δεύτερο σπίτι, έστω και αν αυτό είναι στο χωριό. Το ίδιο συμβαίνει και με το πατρικό σπίτι του άνδρα μου, στο οποίο ήδη μένουμε, και δυσκολευόμαστε πολύ για τη συντηρησή του. Για να καταλάβει το σπίτι είχε και υπόγειο και εγώ δεν μπορώ να κατέβω στο υπόγειο να το δω επειδή είναι αφημένο. Τα συναισθήματα είναι πολλά. Απογοήτευση, γιατί όταν ήμασταν νεότεροι νομίζαμε ότι έχει ο Θεός θα τα καταφέρουμε. Όταν ήσασταν νεότεροι Είχε ο Θεό με την έννοια του ότι ήταν ευνοϊκότερε οι οικονομικέ συνθήκε. Και όταν ήσασταν νεότεροι, όποιο δούλευε και δεν ήταν τεμπέλη, ήταν καλά οικονομικά. Σήμερα δεν φτάνει μόνο να είσαι εργατικό για να σε καλά οικονομικά. Η μάλλον σήμερα το να είσαι εργατικό δεν σου εξασφαλίζει ότι θα είσαι καλά οικονομικά, γιατί ζούμε σε μια άδικη και οικονομικά κοινωνία. Και με άλλου τρόπου, άδικη, αλλά και οικονομικά. Λύπη διότι βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι τώρα. Θυμό γιατί όταν και οι δικοί μα γονεί μπορούσαν, δεν έδωσαν καλοπροαίρετα την πρέπουσα σημασία. Ντροπή και θλίψη γιατί δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σαν πραγματικότητα και γιατί θα αφήσουμε στα παιδιά μα εκκρεμότητε. Ενοχέ γιατί ίσω είχαμε άλλε προτεραιότητε ω προ το μεγάλωμα των παιδιών μα. Τη μόρφωση του και γενικά το κυνήγι τη επιβίωση χωρί καθόλου ακρότητε. Αφού δεν κάνατε ακρότητε, δεν είχατε άλλε προτεραιότητε. Είχατε τι σωστέ προτεραιότητε. Η σωστή προτεραιότητα δεν είναι να φροντίζει το σπίτι που σου έχουν αφήσει στο χωριό. Η σωστή προτεραιότητα είναι να μεγαλώσει τα παιδιά σου, να τα μορφώσει και να επιβιώσει η οικογένεια οικονομικά. Αρκεί να σου πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια κάναμε δύο ανακαινήσει και παντρέψαμε και τα δυο μα παιδιά. Με λίγα λόγια, πολλέ υποχρεώσει να ζήσουν τα παιδιά. Και μπράβο που κάνατε τι ανακαινήσει. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πατρικό μου σπίτι και φροντίζω την υπερήλικη μητέρα μου. Καταλαβαίνω. Καλή δύναμη σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι χρειαζόμαστε ενδυνάμωση και εγώ και ο άνδρα μου. Ευτυχώ που έχω κάνει ψυχοθεραπεία, δραματοθεραπεία πριν 20 χρόνια. Ακούω εσένα και προσπαθώ να διαβάσω. Μπράβο. Σε ευχαριστώ που το διάβασε. σω να ενδιαφέρει και άλλου στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ που το έγραψε. Λοιπόν, Άλλαξαν οι εποχές. Δυστυχώς, άλλαξαν. Είμαστε στις εποχές των ισχνών αγελάδων. Όλοι μας. Εκτός από εκείνους τους ελάχιστους ανθρώπους που είναι υπερπλούσιοι και δεν επηρεάζονται από την οικονομική κρίση. Η πλειονότητα του πληθυσμού, η πλειοψηφία του πληθυσμού έχουμε αλλάξει οικονομική πίστα προς τα κάτω. Οι μπορούσαν, δουλεύοντας σκληρά και εργατικά, να αναβαθμίσουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους και να αφήσουν στα παιδιά τους κάτι περισσότερο ή πολλά περισσότερα από όσα παρέλαβαν, εμείς τώρα, που είμαστε τώρα γονείς ενήλικων παιδιών ή ανήλικων παιδιών, θα είναι ευχής άξιων να μπορέσουμε να μην τους παραδώσουμε χρέη αντί να τους δώσουμε και περιουσία. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα γιατί έχουμε μεγαλώσει με την αντίληψη οι Έλληνες γιατί είμαστε μία, ένας λαός ο οποίος είναι οικογενειοκεντρικός και η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο στην οτροπία του Έλληνα. Και υπάρχει αυτή η παραδοσιακή... Συνθήκη ότι οι γονείς όταν θα πεθάνουν αφήνουν στα παιδιά τους Μεταβιβάζουν στα παιδιά τους ίσως και προτού πεθάνουν ε, Την δική τους περιουσία η οποία ονομάζεται πατρική περιουσία Ενώ πολλές φορές είναι και μητρική ε, Μπορεί να είναι από την πλευρά της μητέρας που έρχεται μια περιουσία που πηγαίνει στα παιδιά Και να πάλι να λέγεται πατρική περιουσία Δηλαδή έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ακόμα όλοι ρε παιδί μου Α, ακόμη και αυτοί που ζουν σε ένα πολύ απομονωμένο, χωριό, ένα χωραφάκι θα το αφήσω στο παιδί του. Ό,τι έχουν ρε παιδί μου, θα το αφήσω στο παιδί του. Ε, και επειδή ακριβώ έχουμε αλλάξει πίστα, επειδή ακριβώ ζούμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο του 2023 που έχει τουλάχιστον 13 χρόνια που έχει αρχίσει η οικονομική εξαθλίωση των κρατών, αλλά και των πολιτών των κρατών, έχουμε αλλάξει πίστα και δεν μπορούμε δεν μπορούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχικά και συναισθηματικά να το δεχθούμε, γιατί είμαστε conditioned, έχουμε μεγαλώσει με την αντίληψη ότι αν είσαι εργατικός άνθρωπος και αν είσαι σωστός και εντάξει, θα τα καταφέρεις, θα αυξήσεις την περιουσία που έχεις παραλάβει από τους γονείς σου ή δεν θα τη μειώσει, γιατί όντω το να μείνει ένα σπίτι και να παραμεληθεί αποτελεί μείωση περιουσίας. Χάνει την αξία του ένα σπίτι όταν παραμελείται και ρημώνει. Και το γεγονός ότι ζούμε τώρα σε μια εποχή που η οικονομική συνθήκη είναι διαφορετική από ό,τι έχουμε μεγαλώσει πιστεύοντας ότι θα είναι, αυτό μας προκαλεί έντονη εσωτερική συναισθηματική σύγκρουση. Και είναι ματέωση. Βιώνουμε οικονομική ματέωση, θα μπορούσα να το έλεγα. Η λέξη ματέωση, η οποία ονομάζεται φραστρίσο στα αγγλικά, σημαίνει να απογοητευτεί γιατί περιμένει πω θα γίνει κάτι και δεν γίνεται. Ματεώνονται οι προσδοκίε σου. Κόβεσαι. Σου κόβουν τα φτερά, α το πούμε διαφορετικά. Ξαναλέω ότι δεν σημαίνει πως δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι αν υπερεαζόμαστε ψυχικά και συναισθηματικά από την οικονομική κρίση και από τις συνέπειες της φτωχοποίησης. Που ξαναλέω ευτυχώς δεν αφορούν μόνο τον καθένα από μας προσωπικά, αφορούν το σύνολο, το κοινωνικό σύνολο. Και για, γιατί λέω ευτυχώ, Έχετε ακούσει ποτέ την έκφραση που λέει «Μαζί με τους πολλούς ο θάνατος είναι γλυκής» όταν οι άνθρωποι βρίσκονται πολλοί άνθρωποι σε παρόμοια συνθήκη, αυτό τους δίνει μια αίσθηση συμπερίληψης και νιώθουν ότι επειδή δεν είναι μόνο εγώ που το βιώνω, το βιώνουν και άλλοι άνθρωποι, νιώθω ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω καλύτερα, γιατί ακριβώς όταν το παθαίνουν όλοι, η πλειονότητα των ανθρώπων, τότε φεύγει η προσωπική ευθύνη από τον καθένα. Φίλοι, δεν είναι δεύτες εσύ που έχεις παραμελήσει τα σπίτια που σου άφησαν. Δεν εσύ τα σπίτια που άφησα στον άντρα σου και σε εσένα. Τα δύο σπίτια. Δεν φταίει εσύ. Δεν φταίει ο άντρα σου. Δεν κάνατε κάτι λάθο. Είναι σημείο των καιρών. Είστε μια μέση ελληνική οικογένεια η οποία έκανε και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και με τις παρούσες οικονομικές ηθήκες, τι παρούσε οικονομικέ συνθήκε το ότι καλύτερο μπορεί να κάνει είναι αυτό που κάνατε εσεί. Εντάξει. Δυστυχώ. Όμω δεν είναι δικό σου φταίξιμο. Προσωπικό. Ούτε τη γειτόνισά σου, ούτε οποιοδήποτε ακούει αυτό το βίντεο, ούτε δικό μου. Η οικονομική συνθήκη, η γενική, η κοινωνική. Είναι ένα γεγονό που έχει συμβεί. Και δεν το έκανα εγώ και δεν το κάνατε εσεί. Έχει συμβεί. Έχει συμβεί για πολλού λόγου. Και κυρίω λόγω των διεθνών οικονομικών στρατηγικών και τη διεθνού οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008 με την κρίση στο χρηματιστήριο στην Αμερική. Από εκεί ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Και επηρεάζει πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Κύπρο και την Ελλάδα. Συνέβηκε. Συνέβηκε όπως συμβαίνει ένας σεισμός. Συνέβηκε όπως συμβαίνει ε, μια φυσική καταστροφή. Όπως συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το κάνεις επίτηδες, αλλά συμβαίνει. Και μετά πρέπει να το πενθήσεις, να πενθήσεις την απώλεια να πενθύσεις τη ματέωση και να αλλάξεις τα νευρονικά κυκλώματα στο μυαλό σου, ούτω ώστε να καταφέρεις να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, παρόλο που ενώ μεγάλωσες με την οτροπία ότι άμα είσαι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος, εργατικός, πρόθυμος και φιλότιμος, θα ανταμυφθείς με το να διατηρήσεις την καλή ή, την, ή να καλυτερεύσεις την οικονομική κατάσταση της οικογένειας σου και να αφήσεις κάτι καλύτερο στα παιδιά σου, ότι αυτό πολύ πιθανό να μην καταφέρεις να το πράξεις. Γιατί φίλοι που έστειλε την επιστολή έχω να πω το γεγονός και μόνο ότι σπουδάσατε και παντρέψατε παιδιά και κάνατε και ανακαινήσεις που λες ότι κάνετε δύο ανακαινήσεις, αυτό είναι πολύ, πολύ. Και σε πιστεύω ότι το κάνετε όλα αυτά χωρίς ακρότητες και μετρημένα. Σε πιστεύω. Είναι εντελώς άδικο προς τον εαυτό σας, εντελώς άδικο προς τους σκόπους που έχετε καταβάλει και συνεχίζετε να καταβάλλετε, να αφήνετε τον εαυτό σας να νιώθετε εσείς ότι φταίτε, επειδή βιώνετε αυτή τη συνθήκη της οικονομικής κρίσης. Δεν φταίει εσύ, δεν φταίει ο άνδρα σου, δεν φταίει εσύ που αυτό το βίντεο. Δεν φταίμε εμεί. Δεν είμαι οικονομολόγο, δεν μπορώ να σα μιλήσω για τα ακριβή αίτια τη οικονομική κρίση και τη διεθνού και τη ελληνική και τη κυπριακή οικονομική κρίση. Αυτό που ξέρω όμω είναι ότι μα συνέβηκε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Με τον ίδιο τρόπο που ένα άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει ένα μέλος του, ένας άνθρωπος για παράδειγμα, ο οποίος έχει εμπλακεί σε ένα φρικτό ατύχημα και έχει χάσει το πόδι του, πρέπει να μάθει να ζει χωρίς το πόδι του, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό, με τον ίδιο τρόπο πρέπει και εμείς να μάθουμε να ζούμε χωρίς την προσδοκία ότι η σκληρή δουλειά μας θα έχει ως αποτέλεσμα να καλυτερεύσουμε τη δική μας οικονομική κατάσταση και να βοηθήσουμε περισσότερο τα παιδιά μας οικονομικά όπως θα θέλαμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Κόπηκε το μέλο. Δεν, δεν, δεν μπορούμε να το... Μπορεί να ξαναφυτρώσει. Λέει δηλαδή, το σου σώμα κοπεί, μπορεί να ξαναφυτρώσει. Το πόδι σου δεν ξαναφυτρώνει. Πρέπει να μάθεις να ζεις χωρί εκείνο το μέλο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με λιγότερα χρήματα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την γνώση ότι δεν είναι εφικτό να επιτύχουμε τους οικονομικούς στόχους που είχαμε, οι οποίοι ορίστηκα με βάση προηγούμενες οικονομικές συνθήκε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για παράδειγμα, να σας πω δικά μας παραδείγματα. Όταν οι γονεί μου εμένα, Μετά τον πόλεμο του 74, έφτιαξαν την οικογένεια τους και ξεκίνησαν να εργάζονται ως καθηγητές μέσα και οι δύο. Ήταν μία περίοδος στην οποία οι οικονομικές συνθήκε στην Κύπρο τότε ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές και από την πρώτη μέρα που διορίστηκα στο δημόσιο μέχρι 15 χρόνια μετά, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι μισθοί του. Και το ίδιο ίσχυε για όλου του δημοσίου υπαλλήλου, για όλου του εκπαιδευτικού. Οπότε εκείνη την περίοδο, αν ένα παιδί έκανε καλά τα καθήκοντα του, διάβαζε τα μαθήματα του, πήγαινε στο πανεπιστήμιο, ήταν καλό φοιτητή, περνούσε τα μαθήματα του, έπαιρνε το πτυχίο του, μετά διοριζόταν και δούλευε σκληρά, κατάφερε να φτιάξει μια ζωή οικονομικά καλύτερη από αυτή που μπορεί να είχαν οι γονεί του που μπορεί οι γονεί του, για παράδειγμα, να ήταν αγρότε, εργάτε και να είχαν μια χαμηλότερη οικονομική συνθήκη και με τη δουλειά που θα έκαναν. Όχι, δεν τα έκλεψαν. Η γενιά των γονιών μα δεν τα έκλεψαν. Με τη δουλειά που έκαναν, επειδή ακριβώ υπήρχαν οικονομικέ συνθήκε πρόσφορε, όσοι δούλεψαν με φιλότιμο και με εργατικότητα και διαχειρίστηκαν τα λεφτά του με σύνεση, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια καλύτερη οικονομική κατάσταση για τη δική του τη ζωή και για τα παιδιά τους. Στην εποχή τη δικιά μου, που εγώ τώρα είμαι 48, αυτό είχε αρχίσει να αλλάζει κάπως. Δηλαδή, πριν 30 χρόνια ή πριν 25 χρόνια δεν ήταν και τόσο σίγουρο ότι αν κάποιο πήγαινε και έκανε καλές σπουδές και ερχόταν και είχε καλή διάθεση να δουλέψει, ότι ακριβώς θα πετύχαινε. Είχε αρχίσει να φθίνει το πράγμα. Γιατί είχε αρχίσει η οικονομία να αλλάζει. Στη σημερινή εποχή που είναι τα δικά μου τα παιδιά μόλι τελείωσαν τι σπουδέ του, δεν εγγυάται κανένα σε κανένα νεαρό παιδί ότι άμα είναι καλό μαθητή, τελειώσει το σχολείο του, περάσει τι εξετάσει του, πάει στο πανεπιστήμιο, πάρει τα πτυχία του και είναι εργατικό, ότι σίγουρα θα βρει μια δουλειά η οποία αυτή η δουλειά θα έχει καλέ απολαυέ και θα μπορέσει αυτό το παιδί να ή να έχει την ίδια καλή οικονομική κατάσταση που είχε στη δικιά του οικογένεια μεγαλώντας ή να την καλυτερεύσει. Η πρώτη μισθή τώρα, είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια. Αναλογικά. Έχει αλλάξει η οικονομική συνθήκη. Άρα, ένα έξυπνο άνθρωπο το παίρνει απόφαση πως έχει αλλάξει η οικονομική συνθήκη, το δουλεύει μέσα στο μυαλό του και το σκέφτεται και χρησιμοποιεί τον μηχανισμό άμυνα τη εκλογή και ευσυσμένα δημιουργικό τρόπο ώστε να πει ξανά και ξανά στον εαυτό του έχει αλλάξει η οικονομική συνθήκη δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου με βάση την παλιότερη οικονομική συνθήκη με βάση την οικονομική συνθήκη την παρούσα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και δεν σημαίνει ότι είμαι ένας ακαμάτης ή ένας αφιλότιμος άνθρωπος ή ένας άνθρωπος που δεν είμαι άξιος δουλευτής και δεν είμαι εργατικός επειδή δεν έχω καταφέρει να αναπαράγω τον πλούτο που ίσως είχαν οι δικοί μου ή επειδή δεν έχω καταφέρει να δώσω στα παιδιά μου την ίδια οικονομική άνεση που είχαν δώσει οι γονείς μου ή οι μου σε μένα ή στους γονείς μου και γιατί δεν μπορώ να συντηρήσω το εξοχικό, δεν μπορώ να αυξήσω την περιουσία. Εδώ θέλω να σας πω ότι εκείνο το εξοχικό, το σπίτι στο χωριό, το παραμελημένο μπορεί κάποια στιγμή Φίλοι, ο γιο σου, η κόρη σου, ο εγγονό σου, η εγγονή σου, να κληρονομήσουν εκείνο το σπίτι και μπορεί οι οικονομικέ συνθήκε στο μέλλον, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια, να είναι τέτοιε που να μπορούν τα παιδιά που θα κληρονομήσουν το ακίνητο να μπορούν να το εκμεταλλευτούν, να το αξιοποιήσουν, να είναι συνθήκε πρόσφορε, γιατί τώρα δεν είναι πρόσφορε οι συνθήκε, και να μπορέσουν να κάνουν αυτό το βήμα παρακάτω που δεν μπόρεσε να κάνει αυτή η γενιά. Θέλω όσοι βρισκόμαστε σε αυτή τη γενιά όσοι είμαστε γονεί τώρα και όσοι έχουμε τώρα αυτέ τι ηθίκε, να μην κακοποιούμε τον εαυτό μα και να μην αδικούμε τον εαυτό μα νιώθοντα ότι κάναμε λάθη και ότι φταίμε γιατί δεν μπορούμε ή δεν μπορέσαμε να αναπαράγουμε τι ίδιε οικονομικέ ηθίκε που είχαν οι γονεί μα, γιατί ακριβώ ζούμε σε ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντα ότι. Η πνευματικότητα ενός ανθρώπου έρχεται στο σημείο εκείνο στο οποίο αναγνωρίζει μεν την αξία των χρημάτων, αναγνωρίζει ότι είναι φυσικό και αναμενόμενο να στενοχωριέται κάποιος γιατί χάνει αυτή τη δύναμη των χρημάτων. Είπαμε είναι μια από τις πηγές δυνάμεως το χρήμα, αλλά να μπορεί να πάρει μια συνειδητή απόφαση ότι εφόσον έχουν αλλάξει οι συνθήκες, θα αλλάξω και εγώ το σχεδιασμό μου και θα κάνω ένα σχεδιασμό ο οποίος να είναι ρεαλιστικός και να είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου. Το να περιμένω ότι θα μπορέσω να επιτύχω κάτι το οποίο δεν είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου, είναι κάτι το οποίο θα μου προκαλεί συνεχώ στενοχώρια, ματέωση και αρνητικά συναισθήματα. Άρα χρειάζεται να επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας, να διδάξουμε στον εγκέφαλό μας πως έχει αλλάξει η οικονομική συνθήκη και να σταματήσουμε να χτυπάμε τον εαυτό μας αλίπητα, επειδή ζούμε στο 2023 και δεν ζούμε τις χρυσές εποχές της ανάπτυξης. Ξέρω εγώ το 70, το 80, πότε, το 90, μέχρι το τέλος τη της δεκαετίας του 90 που υπήρχε αυτή η οικονομική ανάπτυξη, η οποία ψεύτικη ε, έβαλε τα θεμέλια για την οικονομική κρίση τώρα, όπως και να έχει οι άνθρωποι που ήταν στη δική μας ηλικία τότε, με τον ίδιο κόπο που βάζαμε εμείς, κατάφερναν, τα κατάφερναν καλύτερα οικονομικά λόγω εποχής. Όχι γιατί αυτή ήταν πιο αξία από εμά. Ελπίζω αυτέ οι σκέψει να τα χρήσιμε και για τη φίλη που μου στείλε αυτό το πολύ κέριο ερώτημα, αλλά και για του υπόλοιπου που τα παρακολουθείτε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε στα σχόλια, ίσως αυτό να αποτελέσει και υλικό για επόμενο βίντεο. Σα φιλώ.